Καλημερίζουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θανάση Παφίλη, υποψήφιο βουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο βόρειο τομέα της Β' Περιφέρειας Αθηνών. Κύριε Παφίλη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κάναμε λίγο να είστε καλά κι εσείς. Θα αρχίσω, θα έλεγα, με μία ερώτηση που την ακούω συχνά, αλλά δεν ξέρω αν σας την έχουν υποβάλει ποτέ ως τώρα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θέλει να γίνει πρώτο κόμμα? Θέλει να γίνει πρώτο κόμμα και μάλιστα θα είναι και η ψυχή της λαϊκής διακυβέρνησης. Και γιατί ακούω συχνά ότι σας ασκείται μια κριτική? Ακούστε. Ναι, για πείτε. Εκείνοι τώρα που βάζουν αυτό το ερώτημα. Ναι. Αυτό το ερώτημα τώρα έχει στηθεί, θα ναι. έλεγα. Για πείτε μας. Γιατί εμείς παλεύουμε και μέσα και έξω στη Βουλή, από τη Βουλή συνεχώς, mm-hmm. για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και όχι των λίγων. Γιατί τα εκφράζουμε αυτά τα συμφέροντα ανεξάρτητα αν από το ποσοστό που παίρνουμε. Ακούω να λένε, και έχουμε, κύριε και σχέδιο, ναι. και έχουμε και κυβερνητικό σχέδιο. Ναι. Από τη στιγμή που θα αποφασίσει ο λαός να μας δώσει τη δύναμη να πάρει ο ίδιος δηλαδή την εξουσία και θα είμαστε αυτοί που θα είμαστε και στην λαϊκή διακυβέρνηση. Και αυτό τώρα δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Τα λένε ορισμένοι, μήπως και τσιπήσουν κανένα ψήφο ότι το κουκουέ δεν πάει για κυβέρνηση. Ναι, την ακούω συχνά αυτή την κριτική, κύριε Παφίλη, γι' αυτό ξεκίνησα από αυτή την ερώτηση. Γιατί καλά λένε κάνατε, ότι ο Τσίπρας ήθελε να γίνει εξουσία, ορίστε, ο κόσμος του έδωσε την πλειοψηφία, έγινε εξουσία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ενδιαφέρεται πάντα να έχει ισχυρή παρουσία στους χώρους δουλειάς, στο συνδικαλιστικό κίνημα, στα πανεπιστήμια, παντού, αλλά δεν τον ενδιαφέρει η εξουσία. Και κακώς πάντα έχω... τα λένε. Ναι. Κακώς τα λένε αυτά, ακούστε να σας πω ποια είναι η διαφορά μας με τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Κυρίως, εμείς δεν πρόκειται να κοροϊδέψουμε τον λαό. Εμείς για να πάρουμε την κυβέρνηση και την εξουσία, ναι. θα πρέπει ο λαός να πιστέψει στην πολιτική μας, να συμφωνήσει μαζί μας και να τη στηρίξει βέβαια μετά. Αν είναι δεν μπορούμε να του τάξουμε πράγματα τα οποία δεν γίνονται και ο καθένας μπορεί να σκεφτεί αν το ναι. ΚΚΕ δικαιώθηκε στην πολιτική του πρόβλεψη και σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ήρθαν με τα μνημόνια, που τα έλεγαμε από το 2000, ναι. έρχεται θύελα, γράφαμε, αν θυμάστε, σε μία αφίσα, ναι. και δεν μας πίστευε κανένας, γιατί τότε ήταν υποτίθεται σε απογείωση η Ελλάδα, ναι. με έργα και Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Προβλέψαμε επίσης το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία με τα λεφτά υπάρχουν και μετά που κυβερνήσαν μαζί, όπως επίσης προβλέψαμε ακριβώς και το πληρώσαμε, θα έλεγα, που είπαμε την αλήθεια, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει εκεί που σταμάτησαν οι άλλοι. Όπως λέμε και τώρα λοιπόν, ότι το παιχνίδι είναι στημένο, ναι. ότι τα πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Είναι καθορισμένο και μοιάζει σαν δύο σταγόνες νερό με ορισμένες επιμέρους ψηλοδιαφορές και αυτό αφορά πρώτον 600 εφαρμοστικούς νόμους των μνημονίων. Τι μας λένε ότι βγήκαμε από τα μνημονία? Βγήκαμε αλλά ισχύουν όλοι οι νόμοι. Ποιος το ψήφισε αυτό? Το ψήφισε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, όλοι τους τέλος πάντων, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Πλην ΚΚΕ. Έχουμε τα μνημόνια διαρκές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ υπάρχει και μια κοροϊδία απέναντι στο λαό. Του λένε ότι τώρα λοιπόν εμείς είμαστε ελεύθεροι να καθορίσουμε τα οικονομικά και την πορεία της χώρας. Και κάθε τρίμηνο έχει έλεγχο αυστηρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τετράμηνο έλεγχο, έχει μηχανισμούς εποπτείας πολύ σκληρούς, έχει τις εκθέσεις της Κομισιόν, έχει τη δέσμευση για ματωμένα υπερπλεονάσματα μέχρι το 2060, έχει δέσμευση για αναδιαρθρώσεις, δηλαδή και άλλο χτύπημα των εργαζομένων, έχει δέσμευση για προκλητική ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων και των μεγαλοεπιχειρηματιών που τα ψήφισαν όλοι μαζί και ο καυγάς είναι ποιος πιανού το σχέδιο είναι καλύτερο, αλλά είναι το ίδιο όμως. Ναι, κύριε Παφίλη, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και συγγενής, μπορώ να πω, πολιτικά χώρος, γι' αυτό σας κατηγορεί. Κοιτάξτε, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συγγενής πολιτικά ναι. με το ΚΚΕ. Κόσμος ναι. βεβαίως είναι. Μάλιστα. Που ψηφίζει αριστερός κόσμος κλπ. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει την επιλογή του και τα είχαμε πει πριν ακόμα, όταν ναι. ήταν στην αντιπολίτευση, για να μην πω και παλιότερα. Τα έχουμε προβλέψει και έκανε ακριβώς αυτό που έλεγε κάποτε ο Ανέλη. Όταν δεν μπορεί η δεξιά, υπάρχει και χρήσιμη αριστερά. Λοιπόν, συνέχισε την ίδια πολιτική και γι' αυτό το πλήρωσε, βέβαια. Και όλος ναι, πρέπει να ομολογήσετε πάντως ότι στην τελευταία φάση, τα τελευταία δύο χρόνια, αναγκάστηκε να, ενώ βγήκε με ΣΥΡΙΖΑ, με σύνθημα πρώτη φορά κυβέρνηση αριστερά, αναγκάστηκε να μετατοπιστεί και να πάει προς το ΠΑΣΟΚ, στη Σοσιαλδημοκρατία και όλα αυτά ναι, που μας είπε και χθες στη συνέντευξη. Αριστερά ναι. με το ΝΑΤΟ, αριστερά με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου που σφάζει τους Παλαιστίνιους, αριστερά. Και ο κύριος Πάετ και οι Αμερικάνοι να κάνουν ό,τι θέλουν, να δίνουν νέες βάσεις, αριστερά και αναλυτότητα, κόψιμο συντάξεων, άγρια φορολογία στους εργαζόμενους, δωράκια στο
μεγάλο κεφάλαιο, δεν είναι αριστερά αυτή. Κύριε Παφίλη, θα ήθελα να σας ρωτήσω. Λέω αν... για την ηγεσία του πάντα. Ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να, αν μου επιτρέπετε, να ξαπιάσω το νήμα της πρώτης ερώτησης του Μπάμπη του Κούτρα, για το πρώτο κόμμα ΚΚΕ. Αν το ΚΚΕ γίνει πρώτο κόμμα, θα έχουμε άλλα κόμματα την επόμενη μέρα, θα ξαναγίνουν εκλογές ή θα αλλάξει το σύστημα? Φυσικά και θα γίνονται εκλογές και θα γίνονται και περισσότερες. Και εκλογές ουσιαστικές στους χώρους δουλειάς, παραδείγματος χάρη. Σε όλους τους χώρους, νοσοκομεία, εργοστάσια κλπ. Θα εκλέγονται άμεσα οι λαϊκοί αντιπρόσωποι, δηλαδή οι βουλευτές, να το πούμε έτσι. Θα υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης κάθε βουλευτή. Εθνικές εκλογές θα έχουμε. Θα γίνονται και άλλες, αγροτικούς συνεταιρισμούς. Σε ό,τι θα υπάρχει, ο λαός θα έχει άμεσο ρόλο και πρώτο λόγο. Εθνικές εκλογές όμως. Και εθνικές δεν θα είναι αυτές. Τι θα είναι? Είπατε συνδικάτες, σωματείας. Δεν θα βγαίνουν τώρα, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αν είναι τώρα άμεσα και παίζεται να βγούμε πρώτο κόμμα, είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε και το πρόγραμμα. Όχι. Το ερώτημα είναι τώρα. Εγώ το έβαλα, κύριε Παφίλη, στη λογική που σας είπα. Σας είπα εξ αρχής δηλαδή. Σας είπα αυτά θα τα αποφασίσει ο λαός, ο ίδιος. Θα εκλέγει άμεσα τους αντιπροσώπους του. Θα είναι το καλύτερο τέτοιο και όχι εμέσως και με πόσο τοις εκατό. Με 40% και να μιλάνε και για δημοκρατία. Ακόμα και σε αυτή την αστική δημοκρατία, κανένα ακόμα ποτέ δεν έχει πάρει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφοφόρων στην Ελλάδα. Ούτε και το 56% του Καραμαλή. Λόγω της αποχής κλπ. Κυβερνούν με 30% των ψηφοφόρων και στην Αμερική, που είναι και η μαμά ορισμένων, οι πρόεδροι της Αμερικής βγαίνουν με 23-24% από το σύνολο των ψηφοφόρων. Με δεδομένο λοιπόν ότι εσείς δεν διεκδικείτε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον την πρώτη θέση, ανάμεσα στους άλλους δύο, ποιον προτιμάτε, κύριε Παφίλη? Ποιον προτιμάμε? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και αυτό πρέπει να προτιμήσει ο λαός, γιατί οι άλλοι, ξαναλέω πάλι, έχουν το ίδιο πρόγραμμα. Μπορεί να έχουν διαφορές και καταγωγής ή και σε υψηλά επιμέρους, αλλά υπάρχει ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα. Και το δίλημα για τους εργαζόμενους δεν είναι ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ή ποιο κόμμα τέλος πώς θα είναι η ψαλίδα, γιατί η ψαλίδα θα είναι ψαλίδα κατά του λαού. Είτε μεγάλη είτε μικρή είναι αυτή. Και από τους δύο. Φαίνεται τώρα ότι έχει λυθεί το πρώτος και δεύτερος, ούτε και ποια κόμματα θα είναι τσόντες σε αυτή την πολιτική. Γιατί αυτό ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Το ερώτημα είναι ποιος την άλλη μέρα θα υπερασπίσει το λαό από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής που θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή η Νέα Δημοκρατία και από τα νέα μέτρα που θα έρθουν. Έτσι αλλιώς με όποια κυβέρνηση, τα οποία περιγράφονται στην έκθεση της Κομισιόν τη μεταμνημονιακή. Διαβάζοντας... Και με μια υποσημείωση ότι θα έχουμε και επιβράδυνση, λέει. Διαβάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος σας κλέβει, ας βάλουμε τη λέξη εισαγωγικά να μην παρεξηγηθούμε, ψήφους, κύριε Παφίλη. Καλά, και εμείς του κλέβουμε αν πάμε σε αυτή τη λογική. Και εμείς παίρνουμε από εκεί και παίρνουμε και από άλλους ανθρώπους. Και μάλιστα στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, όπως πριν αλλά και τώρα, υπήρχαν 2.500 άνθρωποι, οι οποίοι προέρχονται από χώρους από το ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στελέχη του. Και Κεντρική Επιτροπή και πρώτα στελέχη, από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, από το χώρο της Ανταρσία, ΛΑΕ κλπ. Και άλλοι άνθρωποι ριζοσπαστικοί, ανεξάρτητοι. Αυτούς που αναφέρατε τώρα, γιατί τους μαζεύετε? Ακούστε με λίγο να τελειώνουμε. Οι οποίοι στηρίζουν το ΚΚΕ και δημιουργούν μια δυναμική. Εμείς απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλο τον κόσμο, και τον προοδευτικό και τον αριστερό, αλλά απευθυνόμαστε κυρίως και ταξικά στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι έχουν συντριβεί αυτά τα χρόνια, και τους λέμε ότι πρέπει να ενισχύσουν το ΚΚΕ ώστε να έχουμε μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνουμε παρεμβάσεις, προτάσεις νόμων. Έχουμε κάνει πάρα πολλές και δεν δέχονταν καμία, για άμεση δηλαδή ανακούφιση, όχι για μακροπρόθεσμα. Τους καλούμε να σκεφτούν, και επειδή ακούμε διάφορα εδώ περί φορολογίας, σας λέω, είναι δυνατόν ο μισθωτός να πληρώνει 22% φορολογία και τα διανεμόμενα κέρδη να μειώνουν από 15% σε 10% και να το πάνε 5%? Είναι δυνατόν το 94% του κρατικού προϋπολογισμού να στηρίζεται φορολογία και όλα τα υπόλοιπα από τα λαϊκά στρώματα, και αυτοί που έχουν το πάνω από το 60% το ΑΕΠ να πληρώνουν 6%? Να, αυτή είναι η ανάπτυξη που σκέφτονται και που λένε τώρα. Και όταν λένε μείωση των φόρων, εννοούν μείωση των φόρων στο μεγάλο κεφάλαιο, στους επιχειρηματικούς ομίλους που θα επενδύσουν με τις σχέσεις εργασίας, με χαμηλούς μισθούς, με σχέσεις ζούγκλας. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Παφίλη. Βόρειος τομέας ΚΚΕ, ποια είναι η σχέση? Βόρειος τομέας θεωρείται πιο αστική περιοχή, πιο... Δεν είναι αστική, έχει και εργατικές συνοικίες. Είναι Φιλαδέλφια, είναι Νέα Ιωνία.
είναι μεταμόρφωση. Να πάμε με τη σειρά και σε άλλο, και στο Χαλάνδρι και σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν εργατικά στρώματα, παλιότερα βέβαια. Και επομένως, να σας πω και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Πέρα από μια ολιγαρχία, συνολικά υπάρχει και ένας κόσμος. Εμείς απευθυνόμαστε, λέμε, στους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, αλλά υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος δεν είναι και ευκαταφρόνητος στο ποσοστό του ΚΚΕ, που ιδεολογικά ψηφίζει σταθερά και μόνιμα, γιατί ξέρει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι εκεί, είναι το νέο. Αυτό που μπορεί να φέρει το νέο απέναντι σε ένα σύστημα σαπισμένο. Μάλιστα. Μπόχα, 30.000 την ημέρα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα και επειδή δεν έχουν εμβόλια. Δέστε στην Ελλάδα το 2019 με τέτοιο πλούτο, με τέτοια εξέλιξη τεχνολογίας κλπ. Και οι εργαζόμενοι να ζουν χειρότερα και να. Κύριε Παφίλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό ελπίζω... κουκουέ, λοιπόν.